Το επίτευγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να εκλεγεί ως ένα από τα 18 νέα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κάτι που πολλοί θεωρούσαν σχεδόν ανέφικτο, αφού στη γεωγραφική μας ομάδα Ασίας Ειρηνικού ήμασταν το outsider. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Θεόδωρο Γκότση. Σας χαιρετώ. Καλημέρα σας. Μια καλημέρα στους διεθνείς του ΑΛΦΑ. Λοιπόν, ελάτε να δούμε, να ξεκινήσουμε από τη χθεσινή διαδικασία, την ψηφοφορία. Ποιες χώρες ψήφισαν, πόσες μάλλον, και πόσες ψήφους πήραμε, κύριε Γκότση. Διότι και στη γεωγραφική μας ομάδα, εκεί που ήταν ήταν πέντε θέσεις, διεκδικούσαν έξι, τελικά ήρθαμε και δεύτερη, εκεί που νομίζαμε ότι δεν θα περάσουμε. Ακριβώς, και από 189 κράτη-μέλη του ΟΗΕ που συμμετείχαν, λάβαμε 167 ψήφους, που όπως αναφέρατε μας κατατάσσουν δεύτερους από τους πέντε και σε κάθε περίπτωση βέβαια διασφάλισαν την εκλογή μας μετά από μια έντονη διπλωματική προσπάθεια που διήρκησε πολύ μήνυ και φυσικά κορυφώθηκε με τις 40 σχεδόν επαφές με διμερείς συναντήσεις του Υπουργού Εξωτερικών στο περιθώριο της 79ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ προ δύο εβδομάδων και βεβαίως και με το τελευταίο τριήμερο που επίσης μετέβη στη Νέα Υόρκη, ούτως ώστε να κορυφωθεί αυτή η προσπάθεια υποστήριξης της υποψηφιότητάς μας με αυτό το πολύ θετικό αποτέλεσμα. Κύριε Γκότση, να εξηγήσουμε λίγο. Είναι 18 τα νέα μέλη. Επί συνόλου πόσα είναι? Γιατί μιλάμε για την τριετία. 2025 τώρα. Ακριβώς η εκλογή γίνεται για μια τριετή θητεία. Ναι. Συνεπώς κατέτος υπάρχει αυτή η διαδικασία εναλλαγής. Και αφορά σύνολο στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο εδρεύει στην Γενέβη. Μετέχουν 47 κράτη-μέλη, τα οποία επικεντρώνονται στη συζήτηση της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις χώρες του οργανισμού, όπου υπάρχει σχετική συζήτηση επί σχετικών εκθέσεων, προτάσεις, απόψεις και φυσικά η δυνατότητα σε κάθε κράτος μέλος να προωθήσει ζητήματα που εμπροκειμένου η Κύπρος θα έχει την ευκαιρία να αναδείξει θέματα όπως τα δικαιώματα του παιδιού, η ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των γυναικών, δικαιώματα ευάλωτων ομάδων, που είναι πολύ σημαντικά, και βεβαίως και άλλα θέματα που έχουν ειδική σημασία για εμάς, όπως η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ναι. Βεβαίως είναι και λίγο έτσι, έρχεται σε μια περίοδο που έχουμε απανωτές καταδίκες από το ευρωπαϊκό τέτοιο όργανο, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Δημοκρατία. Αυτό είναι το θετικό της εκλογής μας, αυτό το Συμβούλιο. Κύριε Γκότση, ήταν η μυστική ψηφοφορία, δηλαδή μπορούμε να δούμε και αν όλα τα κράτη-μέλη αυτά δεν μας ψήφισαν και αν αυτό ήταν απότοκο και προσπάθειας της Τουρκίας? Όχι, όπως λέτε, ναι, ήταν η μυστική ψηφοφορία. Συνεπώς δεν υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα, αλλά ακριβώς στο πλαίσιο της πολυμέλειας και της λειτουργίας ενός διεθνούς οργανισμού όπως τα Ηνωμένα Έθνη, υπάρχει ακριβώς εγκαίρως η σχετική συζήτηση, η σχετική προσπάθεια με κάθε χώρα, και αυτό αντιλαμβάνεστε απαιτεί πάρα πολύ προσπάθεια, και γι' αυτό και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Εξωτερικών έχουν εκφράσει και τα συγχαρητήρια και την ευγνωμοσύνη τους προς όλα τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρίως που εργάστηκαν επ' αυτής της διαδικασίας, για να φέρουμε αυτό το θετικό αποτέλεσμα, το οποίο πάνω απ' όλα μας δίνει την ευθύνη διαχείρισης αυτής της θητείας. Είναι μια πολύ βαριά ευθύνη, θα έλεγα, ούτως ώστε να μπορέσουμε ουσιαστικά να συμμετάσχουμε σε όλες τις σχετικές διαδικασίες της λειτουργίας του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε μια τόσο κρίσιμη και για μας περίοδο, αλλά και για την περιοχή μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκότση.